Ποιος είναι τελικά ο αληθινός γκέιμερ? Είμαι σίγουρος πως αυτό το ερώτημα έχει απασχολήσει χιλιάδες γκέιμερ σε όλο τον κόσμο, αλλά είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί ποτέ. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο καταπληκτικό κανάλι του Science Life. Στο σημερινό βίντεο θα σας δώσω την απάντηση σε αυτό το αιώνιο ερώτημα, δηλαδή για το ποιος είναι ο αληθινός gamer. Οπότε όλοι όσοι θέλετε να μάθετε ποιος είναι ο αληθινός gamer, σας συνιστώ να δείτε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος. Η πρώτη κατηγορία είναι οι casual gamers. Τι είναι οι casual gamers? Όλοι μας έχουμε υπάρξει casual gamers. Είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν παιχνίδια, single player κατά βάση παιχνίδια, να έχει καλά γραφικά το παιχνίδι, να έχει ωραίο story και γενικότερα το overall feeling που τους δίνει το παιχνίδι, η ατμόσφαιρα κτλ, κτλ, κτλ. Δεν δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε χύψη πραγματάκια, απλά τα παίζουν τα παιχνίδια γιατί τους αρέσουν. Και από την άλλη έχουμε τους competitive gamers. Τι είναι οι competitive gamers? Είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν παιχνίδια multiplayer, δηλαδή ανταγωνίζονται άλλους ανθρώπους ή ακόμα και τον ίδιο στο εαυτό. Ο στόχος σε αυτά τα παιχνίδια είναι να κερδίσεις τον αντίπαλό σου ή τον ίδιο στον εαυτό, πετυχαίνοντας το μεγαλύτερο σκορ που μπορείς να πετύχεις. Και οι δύο αυτές ομάδες έχουν τα επιχειρήματά τους στην κόντρα που έχουν μεταξύ τους. Ποιο είναι το κριτήριο το οποίο σε κάνει να είσαι ο αληθινός gamer ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες? Η γνώμη του casual gamer συμπίπτει με την κοινή λογική. Ποια είναι αυτή? Λέει ότι όσοι παίζουν παιχνίδια είναι και gamers. Games, gamer. Ασχολούμαι με τα games. Είμαι gamer. Είναι σαν τον αθλητισμό. Αθλούμε, άρα είμαι και αθλητής. Από την άλλη, η κοινή λογική των competitive gamers είναι εντελώς διαφορετική. Το να είσαι competitive gamer δεν είναι απλά παίζω παιχνίδια. Τι σημαίνει να είσαι competitive gamer? Πολλοί νομίζουν ότι είναι όταν παίζεις παιχνίδια και είσαι ανταγωνιστικός. Καμία σχέση. Απλά η φιλοσοφία αυτών των παιχνιδιών, των multiplayer games, είναι τέτοια. Ο τερματισμός των συγκεκριμένων παιχνιδιών, μιας και δεν έχουν τερματισμό, είναι να κερδίσεις τον άλλον. Αυτό είναι ο τερματισμός τους. Άρα, όταν είσαι competitive gamer και παίζεις παιχνίδια, δεν τα παίζεις απλά όπως κάνουν οι casual gamers. Το να παίζεις απλά παιχνίδια δεν φτάνει. Δεν μπορείς να λέγεσαι gamer παίζοντας απλά παιχνίδια. Για να μπορείς να λέγεσαι gamer, σύμφωνα με τους competitive, σημαίνει ότι το παιχνίδι το οποίο επιλέγεις να παίξεις, προσπαθείς να το παίξεις τέρμα σοβαρά, ολόσωστα, να το μάθεις από την αρχή μέχρι το τέλος και να είσαι καλός σε αυτό το game. Τι μας δημιουργεί όλο αυτό? Μας δημιουργεί το κριτήριο το οποίο λέγεται skill. Τι είναι το skill? Το skill είναι η αντίληψη, η απόδοση και η ικανότητα. Αυτό θα πει skill. Οι competitive gamers λένε τον εαυτό τους ότι είναι οι αληθινοί gamers λόγω του ότι έχουν skill, κάτι το οποίο δεν έχουν οι casual gamers. Όταν παίζεις κάποιο single player παιχνίδι, όπως είναι το God of War ή το Assassin's Creed, δεν έχει σημασία, πας το τερματίζεις και ζεις όλα τα συναισθήματα, το gameplay, την ατμόσφαιρα κτλ. Είναι όλα αυτά καλά, τα καταλαβαίνω. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα παιχνίδια δεν είναι δύσκολα. Δεν μπορεί κάποιος να έρθει στο net και να μου πει: ξέρεις τι έκανα, τερμάτισα το Assassin's Creed, είμαι πολύ μάγκας. Θα τον κοροϊδεύει όλο το net. Μπορεί να το κάνει και η κουτσή Μαρία, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Από την άλλη, όταν είσαι competitive gamer, τι γίνεται εκεί? Εκεί, ας πούμε, όταν ερχόσουν στο net και έπαιζες μαζί μας το Counter Strike, το οποίο είναι άκρος ανταγωνιστικό παιχνίδι, competitive δηλαδή, έπρεπε να δίνεις όλο σου το είναι και να επικεντρώνεις αυτό το παιχνίδι. Να προσπαθείς να είσαι καλός. Αυτοί οι οποίοι απλά παίζανε και δεν δίναν πολύ σημασία, παίζανε για να παίξουνε, ξέρετε πώς τους λέγαμε? Νουμπάδες. Το να παίξεις ένα single player game μπορούν να το κάνουν όλοι. Το να παίξεις ένα competitive game δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Και αυτό είναι και το κριτήριο το οποίο σε κάνει αληθινό gamer. Αυτοί οι οποίοι παίζουν competitive games και είναι καλοί σε αυτά τα games, γιατί όταν παίζεις Counter Strike μπορείς να παίξεις το οποιοδήποτε FPS game αμέσως. Εντάξει, δεν θα είσαι pro, αλλά η αντίληψή σου θα είναι πάρα πολύ καλή και θα καταλαβαίνεις αμέσως το gameplay ενός διαφορετικού FPS game όπως είναι το Counter Strike. Τώρα θα μου πείτε, τι γίνεται όμως στην περίπτωση αν θέλει αυτός ο competitive gamer να παίξει ένα game όπως είναι η Dota? Ακόμα και στην Dota, ένας competitive gamer θα μάθει το παιχνίδι πολύ πιο σωστά και πολύ πιο γρήγορα από ένα casual gamer. Ξέρετε γιατί? Γιατί η φιλοσοφία του competitive gamer είναι πιο σωστή. Θα κάτσει να επικεντρωθεί στο παιχνίδι, θα το παίζει τέρμα σοβαρά, θα θέλει να το μάθει απ' έξω και ανακατοπτά, βήμα-βήμα, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ενώ ένας casual gamer τι θα κάνει? Θα παίζει το παιχνίδι για να παίξει, για να διασκεδάσει. Αυτό μου λέει και ένας φίλος μου. Μπα, εμένα δεν με νοιάζει, λέει η Νίκη. Με νοιάζει να διασκεδάσω. Εγώ παίζω για να διασκεδάσω, λέει. Κάτι το οποίο στο δικό μου μυαλό είναι παράλογο. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα τι εννοώ.
είναι σαν να παίζω God of War και να πηγαίνω στο τρίτο boss του παιχνιδιού και να χάνω συνέχεια. Να έχω προσπαθήσει 500 φορές, κυριολεκτικά 500 φορές και να μην το κερδίζω, να μην πηγαίνω παρακάτω. Σίγουρα κάποιος από εσάς θα πεταχτεί και θα μου πει: τι κάνεις αγόρι μου, άντε κέρδισε όταν πας παρακάτω, να τερματίσεις το παιχνίδι, να δεις τον τερματισμό κτλ. Μπα, δεν θέλω να τερματίσω. Εγώ παίζω για να διασκεδάσω. Δεν με νοιάζει η νίκη. Είναι το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν γίνεται να διασκεδάσεις εάν δεν εκπληρώσεις τους στόχους τους οποίους έχει θέσει ο δημιουργός του παιχνιδιού, ούτε ώστε να το απολαύσεις. Είναι παράλογο και νομίζω πως όλοι συμφωνείτε σε αυτό. Ο αληθινός gamer είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να γίνει ο καλύτερος. Δηλαδή να πετύχουμε το μεγαλύτερο high score που μπορούμε να πετύχουμε. Και αυτή νομίζω είναι και η φιλοσοφία του να είσαι gamer. Δεν γίνεται ένας casual παικτάκος να λέγεται αληθινός gamer επειδή τερμάτισε τον God of War κάποτε και μετά το The Last of Us να μου έγινε αληθινός gamer. Και εμείς οι οποίοι όχι απλά παίζουμε το παιχνίδι ακριβώς όπως θα έπρεπε να το παίζουμε, έτσι όπως έχει προβλέψει ο δημιουργός του παιχνιδιού, αλλά και έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες του. Πώς? Μα φυσικά δημιουργώντας το meta. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι το meta, θα σας εξηγήσω. Το meta είναι όταν δημιουργείται ένα game style το οποίο δεν έχουν προβλέψει οι δημιουργοί του παιχνιδιού. Δηλαδή το ανακάλυψαν οι ίδιοι οι παίκτες οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι. Ας πούμε στο Counter Strike, εάν πατήσεις το control, το model σκύβει. Μπορείς μέσα από τον bind να βάλεις να σκύβει και με τη ροδέλα. Οπότε αν χρησιμοποιήσεις τη ροδέλα και το control και ξεκινήσεις και τα πατάς και τα δύο ρυθμικά με ένα συγκεκριμένο ρυθμό, ξεκινάει ο παίκτης σας και πηγαίνει έτσι. Τι κερδίζεις με αυτό? Το model πηγαίνει πιο γρήγορα από το κανονικό. Με αποτέλεσμα να φτάνεις από το σημείο α στο σημείο β πολύ πιο γρήγορα από τον αντίπαλό σου. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Δεν το πρόβλεψαν οι δημιουργοί του παιχνιδιού. Το φτιάξαμε, το προσέξαμε και το δημιουργήσαμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι οι παίκτες οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι. Άρα καταλαβαίνετε ότι όχι απλά ξέραμε το παιχνίδι απ' έξω και ανακατοτά, αλλά στην προσπάθειά μας το να γίνουμε καλύτεροι, φτιάχναμε πράγματα τα οποία δεν είχαν προβλέψει ούτε οι δημιουργοί του παιχνιδιού. Next level. Και έχουμε τους casual gamers να μας λένε τι, ότι αυτοί είναι gamers και οι competitive δεν είναι. Ακόμα και έτσι ρε παιδιά, εάν οι casual gamers είναι οι αληθινοί gamers, τότε οι competitive τι είναι όταν κάνουν τέτοια πράγματα? Για πείτε μου λίγο. Αυτή ήταν η γνώμη μου για πάρα μα πάρα πολλά χρόνια και ήμουνα κάθετος, δεν σήκωνα κουβέντα. Έλεγα ότι οι αληθινοί gamers είναι η competitive gamer. Τελεία και πάμε. Ώσπου μια μέρα στο net, εντελώς τυχαία, ένας φίλος μου, ο Αλέξης, μας πρότεινε να παίξουμε το Call of Duty 5, το World at War. Όταν ξεκινήσαμε να το παίζουμε, ξεκίνησε να παρατηρώ την ατμόσφαιρα, τα γραφικά και πάει λέγοντας, λόγω του ότι δεν είχα συνηθίσει να κάνω κάτι τέτοιο. Όταν παίζεις κάτω στο competitive, δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο, ξεκινάς και παίζεις. Ενώ εδώ παρακολούθησα το story και έβλεπα την πρώτη πίστα στην οποία μας βασάνιζαν εμάς τους πρωταγωνιστές του παιχνιδιού οι Ιάπωνες σβήνοντάς μας τσιγάρα στο πρόσωπο. Και έπρεπε να ξεφύγουμε από εκείνο το νησί. Σεναριακά ήταν άψογο λόγω του ότι βάλαν αυτή τη λεπτομέρεια του βασανισμού, κάνοντας εμάς οι οποίοι παίζουμε το παιχνίδι να νιώθουμε ότι ναι, πρέπει να τους σκοτώσουμε όλους και να εκδικηθούμε, γιατί αυτοί μας είχαν εχμάλωτους τους και μας βασάνιζαν. Κάτι το οποίο ατμοσφαιρικά ήταν άψογο, σέβαζε στο κλίμα του πολέμου αμέσως σε συνδυασμό με τον καλό σενάριο. Το Call of Duty μου πρόσφερε πραγματικά συναισθήματα τα οποία δεν είχα ξαναζήσει και άρχισα να προσέχω πράγματα που δεν πρόσεχα στο παρελθόν στα παιχνίδια τα οποία έπαιζα. Και έτσι ήταν και όλες οι υπόλοιπες πίστες, φοβερό σενάριο, καταπληκτική ατμόσφαιρα και πολύ καλό gameplay. Υπήρχε ένας βαθμός δυσκολίας ο οποίος σε έκανε να προσπαθείς, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην τελευταία πίστα και όταν φτάσαμε στο Ristar και τερματίσαμε εν τέλει τότε με το Reznov και την παρέα του, ένιωσα υπέροχα, καταπληκτικά. Γιατί έπαιξα ένα παιχνίδι επί 10 ώρες χωρίς να καταλάβω πώς πέρασαν αυτές οι 10 ώρες. Αυτός είναι και ο λόγος που όλο αυτό έμεινε ανεξίτηλο στο μυαλό μου και πραγματικά ήταν λες και συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια απόλαυσα ένα παιχνίδι για διαφορετικούς λόγους από ό,τι απολάμβανα το Counter Strike. Δηλαδή δεν με ένοιαζε το high score και η νίκη, αλλά με ένοιαζαν όλα τα υπόλοιπα πράγματα του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Το πιο σημαντικό όμως από όλα αυτά ήταν ότι 4 φίλοι έκατσαν, έπαιξαν ένα παιχνίδι επί 10 ώρες, το διασκέδασαν full και δεν κατάλαβαν πώς πέρασαν αυτές οι 10 ώρες. Έτσι κατάλαβα ότι μάλλον χάνω το νόημα και ότι οι αληθινοί gamers τελικά δεν είναι οι competitive gamers και ότι το κριτήριο του αληθινού gamer δεν είναι το skill. Κάτι το οποίο με βασάνιζε και πραγματικά ήθελα να μάθω την αλήθεια.
Οπότε σκέφτηκα να το δω πραγματικά από την οπτική γωνία των casual gamers. Μία οπτική γωνία η οποία με έκανε να καταλήξω κάπου. Έπρεπε να βρω μια άκρη. Και έτσι κατάλαβα. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε κι εσείς. Από τη μία έχουμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο μεγαλύτερος σκόρερ όλων των εποχών, ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής, ο πιο γνωστός κτλ. Κτλ. Όλοι το ξέρετε. Αυτόν όμως που δεν ξέρετε είναι ο Όσκαρ Έριξον. Είναι αθλητής του curling. Τι είναι το curling? Είναι αυτό εδώ. Oscar's tactical ability is well known. He's been playing in the top league since he was 13. And today he's considered as one of Sweden's star players. Τι με κοιτάτε, δεν είναι αθλητισμός το curling? Φυσικά και είναι. Και συγκεκριμένα ο Όσκαρ Έριξον πήρε και χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ναι, είναι και αυτός αθλητής, όπως ακριβώς είναι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Άρα, εφόσον είναι και οι δύο αθλητές και ρωτήσουμε τον οποιοδήποτε λογικό άνθρωπο αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Όσκαρ Έριξον είναι και οι δύο αθλητές, προφανώς όλοι θα απαντήσουν ναι. Και οι δύο είναι αθλητές. Αν όμως κάνω την εξής ερώτηση και πω: Okay, ναι, είναι και οι δύο αθλητές. Ποιος όμως από τους δύο είναι λίγο παραπάνω αθλητής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή ο Όσκαρ Έριξον? Ποια νομίζετε ότι θα είναι η απάντηση? Εγώ σας εγγυώμαι ότι οι περισσότεροι θα πούνε τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Όλοι είναι αθλητές. Και οι ποδοσφαιριστές και οι μπασκετμπολίστες και αυτοί που ασχολούνται με το curling. Γενικότερα, οι πάντες, αν ασχολείσαι με τον αθλητισμό, είσαι και αθλητής. Απλά υπάρχει μία πυραμίδα στην οποία υπάρχουν υποκατηγορίες και στην κορυφή αυτής της πυραμίδας προφανώς είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι πιο δημοφιλές από όλα τα υπόλοιπα αθλήματα και ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και το curling, το ποδόσφαιρο θεωρητικά είναι πιο δύσκολο. Οπότε όποιον και να ρωτήσουμε για το ποιος είναι πιο αθλητής, ο Ρονάλντο ή ο Όσκαρ Έριξον, οι περισσότεροι θα πούν το Ρονάλντο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ισχύει και για το gaming. Είναι όλοι gamers, απλά βρίσκονται σε μία πυραμίδα όπως σας είπα με υποκατηγορίες. Και στην κορυφή της πυραμίδας προφανώς είναι οι competitive gamers. Γιατί είναι τα πιο δημοφιλής παιχνίδια από όλα τα υπόλοιπα και είναι και τα πιο δύσκολα. Γιατί είναι ομαδικά, πρέπει να συνεργαστεί κόσμος και πάει λέγοντας. Γι' αυτό άλλωστε και γίνονται πάρα πολλά τουρνουά με prize pool που φτάνουν μέχρι και τα 30 εκατομμύρια. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στα single player games. Έχετε δει ποτέ κάποιο τουρνουά για το ποιος θα σώσει πιο γρήγορα την πριγκίπισσα στο Super Mario? Δεν νομίζω. Αυτός ήταν και ο λόγος που όλοι διαφωνούσαν μεταξύ τους, γιατί οι competitive gamers πιστεύαν πολύ απλά ότι αυτοί είναι οι αληθινοί gamers και οι υπόλοιποι δεν είναι. Στην πραγματικότητα όμως όλοι είναι gamers, απλά βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα αυτής της πυραμίδας. Πρόσφατα όμως μου συνέβη κάτι το οποίο έφερε τα πάνω κάτω στο συγκεκριμένο θέμα και δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα λόγω του ότι πραγματικά είχα ρίξει πάρα πολύ ψάξιμο και νόμιζα πως αυτή η θεωρία της πυραμίδας είναι αλάθαστη και πως τίποτα και κανένας δεν μπορεί να την καταρρύψει. Έλα όμως αυτό που μου συνέβη την κατέρριψε. Κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια μου το παιχνίδι το οποίο λέγεται The Last of Us. Το πήρα και ξεκίνησα να το παίζω με σκοπό να το τερματίσω. Το συγκεκριμένο παιχνίδι ή μάλλον η συγκεκριμένη παιχνιδάρα με βοήθησε να συμπληρώσω το puzzle και να καταλάβω ότι δεν είναι όλοι gamers και δεν βρίσκονται σε καμία πυραμίδα. Υπάρχει ο αληθινός gamer και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι απλά παίζουν παιχνίδια. Όταν έπαιξα λοιπόν το The Last of Us, αφουσιώθηκα full στο παιχνίδι, απόλαυσα πάρα πολύ το gameplay, τα γραφικά, την ατμόσφαιρα, αλλά αυτό το οποίο με έκανε να νιώσω πραγματικά διαφορετικά από όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια ήταν το σενάριο. Πρώτη φορά έπαιζα ένα παιχνίδι στο οποίο οι πρωταγωνιστές μιλούσανε κανονικότατα μεταξύ τους καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και όχι απλά ατάκες fixed, ούτε ώστε να ταιριάζουν με το gameplay. Καμία σχέση. Στην αρχή ήταν σαν δύο ξένοι και στο τέλος ήταν σαν πατέρας και κόρη. Το ζούσα, παιδιά, το ζούσα. Δεν ήταν ο Τζοέλ και η Έλλη. Ήταν ο Τζοέλ, η Έλλη και εγώ. Πραγματικά ήθελα να φτάσουμε εκεί στο τέλος στην κλινική και να σώσουμε την ανθρωπότητα από τα ζόμπι. Το πίστευα. Όταν τερμάτισε το πρώτο παιχνίδι, μετά προφανώς έπαιξα και το δεύτερο, το οποίο ήταν ακόμα καλύτερο, με αποτέλεσμα να ξαναπάρω όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία πήρα και στο πρώτο και να το ζω κανονικότατα. Ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένο με το συγκεκριμένο παιχνίδι και αμέσως το έβαλα στα top 5 καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει. Όταν καθόμουν με κάποιον και μιλούσε για παιχνίδια, προφανώς του πρότεινα αυτά εδώ τα παιχνίδια. Πρώτα όμως του πρότεινα το The Last of Us, λόγω του ότι εκείνη την εποχή ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένος με όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία μου πρόσφερε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έτσι μιλούσα με ένα φίλο μου και του είπα: Πρέπει να παίξει αυτή την παιχνιδάρα, τα συναισθήματα τα οποία σου προσφέρει είναι απίστευτα. Ξεκίνησε να παίζει αυτό το παιχνίδι, με αποτέλεσμα εγώ να ανυπομονώ σαν τρελός να τελειώσει, να το τερματίσει το παιχνίδι, για να μπορέσουμε να μοιραστούμε αυτά τα συναισθήματα. Κανόνισα να πάμε για καφέ και να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όταν ξεκίνησα να συζητάω και να το κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις για να μοιραστώ τα συναισθήματα μαζί του,
Κατάλαβα ότι ο φίλος μου δεν είχε τα ίδια συναισθήματα με εμένα. Έπαιξε το παιχνίδι απλά για να το παίξει. Ούτε ένιωσε κάτι, αλλά ούτε κατάλαβε το σενάριο. Γιατί ένας αληθινός γκέιμερ είναι ακριβώς όπως ένας σινεφίλ. Ο σινεφίλ μπορεί να διακρίνει ένα αριστούργημα ανεξάρτητα το είδος της χύψη ταινίας. Γιατί οι ταινίες είναι ακριβώς όπως τα games. Είναι μια αφήγηση, μια ιστορία, ένας διαφορετικός κόσμος. Πρέπει να καταλαβαίνεις τα μηνύματα τα οποία σου αφήνει ο σκηνοθέτης και πρέπει να νιώθεις τα συναισθήματα τα οποία θέλει να σου περάσει ο σεναριογράφος μέσω του σεναρίου. Η μόνη διαφορά ανάμεσα στις ταινίες και τα παιχνίδια είναι τα όρια της πραγματικότητας. Λόγω του ότι στα παιχνίδια τα όρια της πραγματικότητας είναι η προσωπική σου φαντασία. Γίνεσαι εσύ ο πρωταγωνιστής και κάνεις ό,τι θες. Ας πούμε, μπορείς να πολεμήσεις με δράκους σε φανταστικούς κόσμους. Ή ακόμα και αν θες, μπορείς να πιλωτάρεις αεροπλάνα πάνω από τη Νέα Υόρκη, δεν το απαγορεύει κανείς. Μπορείς για παράδειγμα να ξαναζήσεις ιστορικές στιγμές όπως είναι η απόβαση Νορμανδία. Ή ακόμα καλύτερα μπορείς να βάλεις και γκολ μέσα σε ένα κατάμεστο Μπερναμπέου. Δεν σε περιορίζει κανείς σε τίποτα. Εσύ επιλέγεις να κάνεις ό,τι θες. Ο μόνος περιορισμός είναι η ίδια σου η φαντασία. Και όλο αυτό λοιπόν έχει ένα όνομα. Κάποτε υπήρχε ένας Ούγγρος ψυχολόγος ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο με το όνομα The Flow. Η ψυχολογία της ευτυχίας ή η συνταγή της ευτυχίας. Τι σου μαθαίνει αυτό το βιβλίο, πώς να ζεις και να απολαμβάνεις το 100% αυτό που κάνεις εκείνη τη στιγμή και να μην σε νοιάζει τίποτα άλλο. Στην ουσία σου λέει ότι όταν θες να κάνεις κάτι πρέπει να βάζεις βαθμιδωτούς στόχους και να τους εκτελείς έναν ένα. Όπως για παράδειγμα είναι το γυμναστήριο. Δεν πρέπει να πηγαίνεις στο γυμναστήριο για να λες τώρα θα πάω και θα γίνω τούμπανο. Δεν πρέπει να επικεντρώνεσαι στο αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να επικεντρώνεσαι σε αυτό που κάνεις εκείνη την ώρα. Δηλαδή θέτεις μικρούς στόχους. Ποιοι είναι αυτοί? Κάνεις ασκήσεις απλές και μικρές, οι οποίες θα σου φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι βάζεις τον εαυτό σου σε κατάσταση flow. Εάν διαβάσετε αυτό το βιβλίο, θα δείτε ότι οι gamers εκεί αναφέρονται ως παράδειγμα, λόγω του ότι οι gamers μπορούν και μπαίνουν σε αυτή την κατάσταση της ροής υποσυνείδητα. Και έτσι κατάλαβα τη διαφορά ανάμεσα σε μένα και ανάμεσα στο φίλο μου όταν παίξαμε το The Last of Us. Ένας απλός gamer παίζει παιχνίδια μόνο και μόνο για να τα παίξει. Τα παιχνίδια για αυτόν είναι ένας εναλλακτικός τρόπος διασκέδασης και τίποτα άλλο. Για έναν αληθινό gamer όμως, τα games είναι η απόλυτη διασκέδαση, λόγω του ότι όταν παίζει χάνει την αίσθηση του χρόνου. Δεν μπορεί να διακρίνει το αληθινό από το φανταστικό. Είναι full πορωμένος. Είναι εκεί, δηλαδή βρίσκεται σε αυτό που σας είπα, σε κατάσταση ροής. Και δεν το λέω εγώ, είναι αποδειγμένο επιστημονικά. Έτσι λοιπόν έδωσα απάντηση στο αιώνιο ερώτημα των gamers για το ποιος είναι ο αληθινός gamer. Πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο μπορώ να σας το απαντήσω πάρα πολύ γρήγορα και απλά. Το κριτήριο το οποίο σε κάνει αληθινό gamer δεν είναι το skill το οποίο ίσως σε έκανε πρωταθλητή Ελλάδος στο Counter-Strike, αλλά ούτε ο χρόνος ο οποίος έχεις ξοδέψει παίζοντας παιχνίδια και επειδή τερμάτισες εσύ τα πάντα από το 1990 μέχρι σήμερα είσαι και gamer. Όχι, καμία σχέση. Ο αληθινός gamer είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μπει σε κατάσταση ροής συνειδητά ή υποσυνείδητα. Αυτός είναι και ο λόγος που όταν έπαιζα Counter-Strike ένιωθα υπέροχα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήμουν απορωμένος, άρα βρισκόμουν σε κατάσταση ροής. Και όταν έπαιξα και το Call of Duty, είχα χάσει την αίσθηση του χρόνου. 10 ώρες παίζαμε και δεν κατάλαβα πώς πέρασαν. Ξέρετε γιατί? Γιατί βρισκόμουνα και όλοι οι φίλοι μου βρισκόμασταν σε κατάσταση ροής. Και μετέπειτα στο The Last of Us, είχα χάσει την έννοια της πραγματικότητας και του φανταστικού κόσμου και στα αλήθεια ανησυχούσα για τον Τζοέλ και την Έλλη, λόγω του ότι βρισκόμουνα πάλι σε κατάσταση ροής. Ο αληθινός gamer είναι αυτός ο οποίος ζει και απολαμβάνει τα παιχνίδια και όχι αυτός ο οποίος παίζει απλά για να παίξει. Ευχαριστώ πολύ όλοι όσοι είδατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Ελπίζω να άξιζε τον κόπο που το είδατε μέχρι το τέλος, γιατί πλέον ξέρετε ποιος είναι ο αληθινός gamer και γιατί είναι ο αληθινός gamer. Τα λέμε την επόμενη φορά με πιο συναρπαστικά βίντεο.